Από τα highlights μιας επίσκεψης στο Παρίσι είναι η βόλτα στη Σαντ-Ελιζέ. Το πραγματικά εκπληκτικό σε αυτή τη λεωφόρο είναι το πόσο μεγάλα είναι τα πεζοδρόμια. Κοιτάξτε, τα δύο πεζοδρόμια μαζί είναι πιο μεγάλα από τον δρόμο. Πραγματικά έχει άπειρο χώρο. Δηλαδή κάτι σαν τα πεζοδρόμια στην Ελλάδα. Ω, quick! Και αυτά εδώ είναι τα quick. Είναι το αντίπαλο δέος των McDonald's στη Γαλλία. Έχει στη Γαλλία που φέρνει το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο μόνο. Είναι φασουτάδικα, είναι πάρα πολύ ωραία και ποιοτικά, όπως είναι τα quick στην Ελλάδα. Έτσι έχουμε τα quick στη Γαλλία και θα πάμε οπωσδήποτε να δοκιμάσουμε. Ηλεκτρά. Εντάξει, πολύ junk food, fast food. Αλλά νομίζω αν έρθετε στο Παρίσι και μείνετε αρκετές μέρες, πέρα από τα υπεργαλλικά, τα γκουρμέ που θα δοκιμάσετε, πρέπει να κάνετε μια επισκέψη στα quick. Και έχει ένα ωραίο μπέργκερ που έχει με τόστ. Να δω. Που είναι με πεψημένο ψωμί. Είχε το quick and toast. Πάμε να δοκιμάσουμε. Δεν πήρα πατάτες. Λοιπόν, θεωρώ ότι πιο σημαντικό σας συμβουλή σε fast food να μην τρώτε τις πατάτες τηγανιτές. Είναι ό,τι χειρότερο. Είναι ό,τι χειρότερο. Πρώτον, κάνεις διατροφή. Και δεύτερον, είναι ό,τι πιο ανθυγιεινό γενικότερα τα λάδια στα fast food άδικα. Οι πατάτες είναι μηδέν διατροφικά. Δεν σου προσφέρουν τίποτα. Μόνο θερμίδες και διάφορα κακά πράγματα που έχουν τα καυτά λάδια. Γι' αυτό σκέτασα τους και ούτε αναψυκτικά. Τα αναψυκτικά είναι υγρή ζάχαρη. Δεν χρειάζεται να πίνετε αναψυκτικά. Εμείς έχουμε μαζί μας νεράκι και με το σοντιτσάκι μας μια χαρά. Κοίτα ρε ψωμάκι, τέλειο, έχει και σποράκια πάνω. Και αυτό είναι το quick and toast. Αυτό είναι κανονικό μοσχάρι, αλλά έχει αυτή την πρωτοτυπία που έχει ψημένο ψωμάκι. Τέλειο δεν είναι, κοίτα. Καλύτερα να φας δύο μπέργκερ παρά να φας μπέργκερ και πατάτες. Στάνταρ. Και κυρίως μπέργκερ, πατάτες, κοκακόλα ή κάποιο άλλο αναψυκτικό με ζάχαρη. Ποιο είναι πιο ωραίο, Ηλεκτρά? Το long chicken, το μακρύ κοτόπουλο. Έτσι λέγεται αυτό. Το μακρύ κοτόπουλο. Και επειδή το κοτόπουλο είναι φτηνό, μπορείς να πεις το μακρύ πουλί τρώει, Ηλεκτρά. Εντάξει, αστείο τώρα. Έλα, κάνουμε λίγο πλάκα. Έχει δωρεάν Wi-Fi, να ανεβάσουμε φωτογραφία. Αδειάσαμε. Arrivederci, au revoir. Γεια. Yeah.